Η μόνιμη επιτροπή του ΤΕΚΟ έχει αποφασίσει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ημερίδων τεχνικών εκδηλώσεων για την κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών της, των επιχειρηματιών και, και του τεχνικού κόσμου της περιοχής. Το θέμα της σημερινής διμερίδας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, αντλία θερμότητας και ηλιοθερμία. Επιλέξαμε αυτό το θέμα επειδή από εδώ και μπρος είναι μονόδρομος για την θέρμανση και ψύξη και για το ζεστό νερό. Από ό,τι ξέρουμε όλοι, από το 2020 θα αρχίσει η εφαρμογή του της παθητικής οικίας. Αυτό σημαίνει ότι μηδέν ενέργειας και γι' αυτό είπα ότι είναι μονόδρομος. Γιατί αυτή η εφαρμογή είναι η πιο οικονομική. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι 60-70% οικονομία και ειδικά για τους μεγάλους καταναλωτές. Υπάρχει ενδιαφέρον από την κοινωνία? Παρόλο που το κόστος ακόμα είναι λίγο απαγορευτικό, αλλά θέλουμε έτσι να βάλουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο το κόστος αγοράς, ότι θα κάνει πολύ γρήγορα την απόσβεση. Και έτσι μετά από 2-3 χρόνια θα κάνει μεγάλη οικονομία στην τσέπη του και στο περιβάλλον. Γιατί εκτός από το κόστος είναι και η μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Κύριε Πανάγο, ποιο θέμα θα εισηγηθείτε εσείς? Εγώ θα κάνω μια πρώτη εισαγωγή στις αντλίες θερμότητος και στην σύγκριση των αντλιών θερμότητων, την διαστασιολόγησή τους για τις οικιακές εφαρμογές, αυτό σήμερα. Μετά ο συνάδελφος, ο Παντελής ο Ιωάννου, θα μιλήσει και για το προϊοντικό πακέτο που έχει η Carrier και η Toshiba σε αυτού του τύπου τα μηχανήματα. Αλλά από την άλλη, θα δείξουμε και συγκεκριμένες εφαρμογές. Πώς δηλαδή μπορούμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά μία κατοικία στο υπάρχον σύστημα που έχει, πώς εμείς μπορούμε να έρθουμε να συνδέσουμε μια αντλία θερμότητος και να εξοικονομήσουμε μεγάλο ποσοστό ενέργειας. Αυτές οι εφαρμογές είναι εύκολες τόσο σε μονοκατοικία όσο και σε διαμερίσματα και τι κόστος περίπου έχουν? Είναι εύκολες οι εφαρμογές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εφαρμογές όλα αυτά τα χρόνια, όντως και σε μονοκατοικίες αλλά και σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Και το κόστος, το βασικό κόστος βέβαια είναι της αντλίας θερμότητος, που ανάλογα το μέγεθος μπορεί να είναι από 5-6.000 ευρώ. Προσφέροντας θέρμανση και ψύξη. Προσφέροντας θέρμανση κατά κύριο λόγο. Ανάλογα το σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε μια κατοικία, τότε μπορούμε να μιλήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα και για την ψύξη. Τα μηχανήματα μπορούν να παράξουν και ψύξη. Αλλά το θέμα είναι αν η εγκατεστημένη, το σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε μια κατοικία, αν είναι κατάλληλο για ψύξη. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατάλληλα μόνο για θέρμανση. Οπότε εκεί πια θα μιλήσουμε μόνο για θέρμανση. Το όφελος για τον καταναλωτή σε τι βάθος χρόνου αποσβαίνεται? Ανάλογα βέβαια και το μέγεθος και την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο καθένας. Και ακολουθώντας ή όχι τις οδηγίες αυτά που του λέμε ότι πρέπει να κάνει. Η εξοικονόμηση συνήθως, η απόσβεση μάλλον μιας τέτοιας εγκατάστασης γίνεται στα 3-3,5 χρόνια. Και από εκεί και πέρα βέβαια εξοικονομεί κάθε χρόνο και χρήματα. Η ηλιοθερμία είναι η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα. Είναι αρκετά διαδεδομένη, ξεκινώντας σχεδόν από το 2004 και μετά. Είναι διαδεδομένη στην ελληνική αγορά, τόσο σε οικιακές εφαρμογές, όσο και στον ξενοδοχειακό κλάδο, προσφέροντας υψηλά ποστά εξοικονόμησης της καταναλωσκόμενης ενέργειας, είτε για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, είτε για την υποβοήθηση των διαφόρων συστημάτων θέρμανσης. Η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς σαν εργοστάσιο, η ΣΑΜΛΙ είναι μια ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλιακών συστημάτων εδώ και 30 χρόνια. Προσπαθούμε μέσα από τεχνικές ενημερώσεις, είτε μέσω των επιμελητηρίων είτε από κατατόπους συνεργάτες, να ενημερώσουμε και για τη χρήση της ηλιοθερμίας στις σημερινές εφαρμογές, τα πλεονεκτήματά της, και κυρίως τα συνήθη σφάλματα τα οποία γίνονται σε διάφορες εγκαταστάσεις ηλιοθερμίας, είτε για παραγωγή ζεστού νερού χρήση, είτε για υποβοήθηση θέρμανση. Αλλά παράλληλα και ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο της ηλιοθερμίας που είναι ο ηλιακός κλιματισμός, που στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένος όσο είναι στο εξωτερικό. Μια τέτοια εφαρμογή σε τι χρόνο περίπου μπορεί να αποσβεστεί? Ανάλογα με την επιλογή του συστήματος που θα κάνουμε, μπορεί να είναι απόσβεσης από 2-3 χρόνια, μέχρι και εφαρμογή, η οποία μπορεί να είναι 7-8 χρόνια.
Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά σε συνθήκες κρίσης που ζούμε. Ναι. Θεωρώ ότι η ηλιοθερμία σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας είναι οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Και είναι αυτές οι οποίες θεωρούμε εμείς ότι μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση.